τους γονείς μας όταν είμαστε σε μικρή ηλικία. Ταυτόχρονα δεν είμαστε και υιοθετημένοι ώστε να μην υπάρχουν άλλα στηρίγματα όταν φύγουν οι υιοθετοί γονείς. Και άλλα πολλά τα οποία, εντάξει τώρα. Ο μπαμπάς έφυγε 9, όταν ήσουν 9 χρονών. Έφυγε ξαφνικά ή ήταν ξαφνικά. Άρρωστος. Όχι, έφυγε μέσα 2 μήνες και γενικά οι γονείς μου έφυγαν με διαφορά ακριβώς 10 χρόνια ίδια μέρα. Έλα ρε, σε άσε. Σαν να είχαν ένα άτυπο ραντεβού. Δεν είναι δυνατόν αυτό, ναι, που μου λες. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Ήταν μαζί από τότε που η μητέρα μου ήταν 18 και ο πατέρας μου 20. Ήταν πραγματικά ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Δηλαδή, το λίγο που έζησα και με τους δύο μαζί, γιατί ήταν λίγο και ήμουν μικρή, ήταν όμως πολύ καθοριστικό, νομίζω, για τις ισορροπίες μου τη στιγμή που μεγάλωνα. Και για τον τρόπο που εσύ ενδεχομένως μετά αντιμετώπισες και τις σχέσεις. Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Όταν βλέπεις αρμονία, όταν βλέπεις μέσα στο περιβάλλον σου τους γονείς σου να είναι, πώς να σου πω, αγαπημένοι, να σου δίνουν επίσης αγάπη και όλο αυτό το πράγμα έχει κάτι δυνατό, σε δυναμώνει και σένα σαν άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η δύναμη που πήρα και κατάφερα να τα βγάλω πέρα μεγαλώνοντας πλέον μόνη μου, έτσι. Οι γονείς αποφάσισαν να σε υιοθετήσουν ή είχαν προσπαθήσει να κάνουν παιδί και δεν τα είχαν καταφέρει? Προφανώς. Ήταν μια συνειδητή απόφαση από την αρχή? Όχι, όχι, όχι. Προφανώς δεν είχαν καταφέρει. Δεν ξέρω πολλά πράγματα, γιατί, πώς να σου πω, δεν έχω μάθει όλο ακριβώς... Το παρασκήνιο. Ναι, το παρασκήνιο. Να σου πω την αλήθεια, Λεωνόρα, δεν με ενδιέφερε κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και τη στιγμή που έμαθα ότι είμαι υιοθετημένη, ήταν μια στιγμή που... δηλαδή, πώς να σου πω, και να μην το μάθαινα, δεν θα άλλαζε κάτι. Πώς το έμαθες? Εγώ, παιδί μου, ήμουν τρελή από μικρή. Είχα δύο τρέλες σε αυτή τη ζωή. Μία ήταν η μουσική και η άλλη ήταν η αστρολογία. Λοιπόν, ήμουν πανκ στα 15. Δεν μπορείς να φανταστώ, ρε. Και όμως. Λοιπόν, κρίμα που δεν σου έχω φέρει. Μαλλιά, ρούχα και τα λοιπά. Κανονικά δεν υπάρχει. Χρώμα μαλλιών. Χρώματα θες να πεις, μόικαν και τέτοια. Τρέλα. Ήταν όμως και μια πολύ ωραία περίοδος για τη μουσική, και την αγαπάω πολύ τη μουσική. Ήταν, πώς να